Τρεις φορές όπως... Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα το οποίο τους κάναμε σήμερα για την συνέντευξη τύπου που θα δοθεί από κλιμάκιο της ΓΕΣΕ. Να καλωσορίσουμε τους αγαπητούς φίλους, συνεργάτες, συναγωνιστές από την ΓΕΣΕ, τον Φωτόπουλο τον Νίκο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Μουτάφη τον Βαγγέλη, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ραυτόπουλο τον Αποστόλη, τον Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ηλιόπουλο τον Νίκο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σημερινή διαδικασία έχει ως θέμα την ενημέρωση για την απεργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου του 2024. Και όλο αυτό το οποίο γίνεται, γίνεται για μια καλύτερη προετοιμασία, έτσι ώστε να κοινοποιήσουμε σε όλη την κοινωνία, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, σε όλους τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους, αλλά παράλληλα και την κοινωνία, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία διεκδικεί η ΓΕΣΕ. Πριν όμως δώσω το λόγο στους αγαπητούς φίλους, θα ήθελα να κάνω και μία μικρή αναφορά στα προβλήματα τα οποία αποσχολούν την περιοχή, έτσι ώστε να κάνω κοινωνούς και τους αγαπητούς φίλους που είναι εδώ πέρα για τα προβλήματα της περιοχής, έτσι ώστε να ξέρουν και αυτοί το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή μας. Και θα ξεκινήσω με την απολιγνητοποίηση, την οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια, με μία απώλεια πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας και κλείσιμο πολλών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούταν με το λιγνίτι. Να σας θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια είχαμε 10.000 εργαζόμενους που απασχολούνταν στη ΔΕΗ. Σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι είναι 2.200. Έχουν χαθεί πάνω από 7.500 θέσεις εργασίας και παράλληλα σε αυτές τις 7.500 εργασίες έχουν χαθεί άλλες 40.000 θέσεις εργασίας, γιατί κάθε μία θέση μόνιμη που υπήρχε στη ΔΕΗ αντιστοιχεί με 4 θέσεις εργασίας που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Με τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας που βασανίζουν την περιοχή μας εδώ, διότι βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα αυτά τα ποσοστά της ανεργίας να μειώνονται, αλλά στην περιοχή μας συνεχίζουν να μένουν, διότι δεν έχει αποδώσει κατά έτσι όπως θέλαμε εμείς το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, έχει αποδώσει μόνο σε ένα σημείο το οποίο είναι τα φωτοβολταϊκά αλλά και κάποια προγράμματα του ΟΑΕΔ, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε δει επιχειρήσεις οι οποίες θα έρθουν στην περιοχή έτσι όπως είχαν υποσχεθεί, και αυτό, όλο αυτό το μείγμα μπορούμε να αποτυπώνεται καλύτερα στη μείωση του πληθυσμού της οποίας είχαμε στην περιοχή μας κατά 10%, που έχουμε χάσει εργατικά χέρια που έχουν μεταβεί σε άλλες περιοχές της χώρας μας ή ακόμα και στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βρουν την τύχη τους. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα τα οποία είναι εδώ πέρα το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ. Οι αξίσεις στο Θεό, οι μισθοί στα τάρταρα. Θέλουμε πραγματικές αξίσεις, θέλουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις πίσω και τα θέλουμε τώρα. Τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια ο συνδυασμός ακρίβειας και χαμηλών μισθών έχει δραματικά επηρεάσει το βιωτικό επίπεδο μεγάλου τμήματος των εργαζομένων, ειδικά των πιο ευάλωτων, προκαλώντας κρίση κόστου ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το κύμα ακρίβειας σαρώνει όλα τα εισοδήματα και ξανεμίζει την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ακόμα και μια κατάσταση κρίσης επιβίωσης, καθώς δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές μηνιαίες δαπάνες και ανάγκες τους για να πληρώσουν το λογαριασμό για τη θέρμανσή τους. Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια νέα περίοδο φτωχοποίησης μετά από αυτή των μνημονίων. Τότε η αγοραστική μας δύναμη ξανεμίστηκε από τις μειώσεις στους μισθούς μας. Τώρα από τις αυξήσεις στις τιμές. Τα καθημερινά βιώματα των οικοκυριών από τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές αγορές είναι αδιάψευτος μάρτυρας
της συρρήκνωσης του βιωτικού μας επίπεδου. Η κυβέρνηση ισχυριζόταν όλη αυτή την περίοδο ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και σύντομα θα άρχιζε η μείωσή του. Διαψεύστηκε. Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτής στα τρόφιμα το Δεκέμβριο του 2023 κατέγραψε αύξηση 8,9 έναντι 6% στις χώρες της Ευρωζώνης, με τον εγχώριο πληθωρισμό στα είδη διατροφής να είναι ο δεύτερος υψηλότερος μετά από εκείνον της Μάλτας. Θυμίζω ότι η Μάλτα είναι ένα κράτος νησί που δικαιολογεί μια ακρίβεια διότι στα τρόφιμα και σε άλλα είδη γιατί έχει πολλά μεταφορικά. Παράλληλα, αυτό που έχουμε να σημειώσουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι πρώτη και σε κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ακριβά τρόφιμα, δηλαδή ακριβά για το λαό, υπερκέρδη για τους έχοντες. Την ίδια περίοδο, προσαρμογή των ονομαστικών μισθών και των εισοδημάτων εμφανίζει η σημαντική υστέρηση. Οι Έλληνες είναι πρώτοι τελευταίοι σε κατακεφαλήν εισόδημα, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης και επιβαρύνονται, άλλο ένα στοιχείο που πρέπει πλέον ο κόσμος μισθωτής εργασίας και εμείς τα συνδικάτα να το λαμβάνουμε υπόψη, επιβαρύνονται με την έκτη υψηλότερη φορολογία. Εμέσων φόρων ως προς το ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, ο πραγματικός μέσος μισθός σημείωσε μείωση το 22 της τάξης του 8,7 έναντι του 21. Ενώ παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των δύο τελευταίων ετών, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού τον Οκτώβριο του 2023 ανήλθε στο ίδιο επίπεδο με την αγοραστική δύναμη του πραγματικού κατώτατου μισθού το 2015. Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν μια σοβαρή υποβάθμιση στο βιωτικό επίπεδό μας και μια νέα όξυνση των ανισοτήτων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, τα φτωχότερα νοικοκυριά βιώνουν μια κατάσταση όπου αναγκάζονται να μειώσουν την κατανάλωση βασικών αγαθών όπως νοπά, λαχανικά, ζυμαρικά, τυρί, κρέας, ψάρι και ταυτόχρονα να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Ο συνδυασμός αυτός σηματοδοτεί μια κρίση επιβίωσης. Σε όλα αυτά βέβαια, το πώς η ακρίβεια και η σκροκέρδεια έχει παίξει ρόλο, θα πρέπει να προσθέσουμε ένα παράγοντα που συνθλίβει ιδιαίτερα και τα νέα ζευγάρια. Αυτά τα νέα παιδιά που προσπαθούν να χτίσουν καινούργια νοικοκυριά. Την αύξηση των ακινήτων και των ενοικίων που έχουν γίνει απλησίαστα και πλέον εκτός τα θέματα διαβίωσης σκέφτονται σοβαρά τα νέα παιδιά πώς θα κάνουν οικογένεια και πού θα κατοικήσουν. Σε αυτές τις συνθήκες ο καθένας θα περίμενε να δει να γίνονται συστηματικές και αποτελεσματικές προσπάθειες περιορισμού των εισαγόμενων και εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων και μια αποτροπή μιας γενικευμένης εκτείναξης των τιμών. Στην Ελλάδα όμως η κυβέρνηση επαναπάθηκε σε καλάθια, σε επικοινωνιακές διαδικασίες ελέγχου της κερδοσκοπίας και σε βερμπαλιστικές κορώνες περί μηδονικής ανοχής στον πληθωρισμό της απληστίας. Την ίδια στιγμή, και ενώ θα μπορούσε να ανακουφίσει τους εργαζόμενους με αυξήσεις των ονομαστικών τους μισθών μέσω του άμεσου ξεπαγώματος των τριετιών για όλους, δεν το έκανε. Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της για το ξεπάγωμα των τριετιών είναι ο ορισμός της πολιτικής μεροληψίας υπέρ της κερδοφορίας των εργοδοτών. Η κυβέρνηση παρέπεψε την αύξηση του μισθού για μεγάλη μερίδα των εργαζόμενων το 27, αφήνοντας την πλειονότητα των εργαζομένων νοικοκυριών να στενάζει κάτω από το βάρος της ακρίβειας. Τι κάνει και σε? Κάποιος μπορεί να πει, συνάδελφοι, ωραία τα λέτε, αλλά 17 Απρίλη είναι πολύ μακριά. Και γιατί το κάνετε, μόνο για την ακρίβεια? Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Θέλω να θυμίσω ότι πλέον, ενώ υποθετικά έχουμε περάσει την εποχή των μνημονίων, ότι υποθετικά έχουμε περάσει την εποχή της επιτήρησης, ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να δίνεται με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, δηλαδή να βγει ο Υπουργός Εργασίας και να πει τόσο είναι ο κατώτατος μισθός.
Θυμίζω ότι από το 19 και μετά που υπήρξαν κάποιες δειλές αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, όλες οι αυξήσεις γίναν παραμονές περιόδων εκλογικών αναμετρήσεων, όλες οι αυξήσεις, όπως και τώρα. Αυτή που ετοιμάζεται και θέλει να την κάνουν 15 μέρες πιο μπροστά, έχουμε ευρωεκλογές τον Ιούνιο και μία απλή σύγκριση. Το 2012 η τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, δηλαδή μεταξύ ΓΕΣΕΕ και οργανωτικών οργανώσεων, ήταν της τάξης του 7,51 ευρώ. Σήμερα, 2024, ο κατώτατος μισθός είναι 778 ευρώ. Κάντε τις συγκρίσεις, συνάδελφοι εργαζόμενοι. Άρα τι ζητάμε? Πρώτον, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις σε αυτούς που ανήκουν, δηλαδή στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Να σταματήσει η παρέμβαση της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων. Δεύτερον, να υπάρχουν ουσιαστικές αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις. Είδατε με αυτά που προηγουμένως διάβασα πως το εισόδημα κατατρώγεται την ακρίβεια. Δηλαδή τι ζητάμε? Να ανέβει η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί δεν παίζει ρόλο τι μισθό παίρνεις. Τι δύναμη έχει αυτός ο μισθός για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να βγάλεις τη θέρμαση, για να δεις το ενοίκιό σου και μια σειρά βασικές ανάγκες διαβίωσης. Άρα να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις και όχι μόνο στο κατώτατο μισθό. Κακά τα ψέματα. Πολλοί από εδώ ενδεχομένως να εργάζεται στη ΔΕΗ ή σε άλλες ΔΕΚΟ ή σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί θα πρέπει να είναι παγωμένοι και οι μισθοί άνω του κατώτατου? Για ποιο λόγο? Γιατί να μην επανέλθουν κυρίως οι κλαδικές συμβάσεις, που και αυτές είναι συμβάσεις άνευ αντικειμένου. Πριν λίγα χρόνια, πριν το μνημόνιο, είχαμε δεκάδες κλαδικές συμβάσεις και σήμερα η λειτουργία είναι 4-5, συναδελφοί και συνάδελφοι. Γιατί είναι 4-5? Διότι χάσανε την ουσία τους. Θυμίζω ότι οι κλαδικές συμβάσεις όταν υπογραφόντουσαν μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών του κλάδου, υπήρχε συμφωνία, όπου υπήρχε συμφωνία, και πήγαινε μετά στο Υπουργείο και υπήρχε η κύρωση και γινόταν υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας. Σήμερα, με αυτή την διαβόητη P6, η οποία είναι η ταφόπλακα των εργατικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων, όποιος εργοδότης δεν του αρέσει η συλλογική σύμβαση εργασίας αποχωρεί από την Ένωση Εργοδοτών και δεν αναγνωρίζει τη συλλογική σύμβαση, άρα δεν γίνεται υποχρεωτική για αυτόν. Και τέλος, επιτέλους, θα πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Ακούμε διάφορα επικοινωνιακά, τα οποία έρχονται, τα καλάθια, τα ΠΑΣ, βάλαμε 600 εκατομμύρια πρόστιμο. Μάλιστα. Πού βάλατε 600 εκατομμύρια πρόστιμο, Υπουργέ μου? Στην τάδε πολυεθνική, να μην λέμε. Ωραία. Έλεγξε κανένας με βάση την εσκροκέρδεια αυτής της πολυεθνικής ή της όποιας πολυεθνικής πόσα κέρδη είχε? Και τα 600 εκατομμύρια, 600 χιλιάρικα ακούγονται πολλά. Είναι πολλά. Αν έχει βγάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια και του βάζεις 600.000 πρόστιμο, είναι ένα χάδι, θα το ξανακάνει. Και ειδικά εδώ πέρα με τα πρόστιμα που έχουμε είναι χαρά της παρανομίας. Ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι έπιασε τις τράπεζες, όλες τις συστημικές τράπεζες, να στείλουν καρτέλ σε προϊόντα. Και να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ότι μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει έλεγχο τιμών και να του πούνε λες ψέματα ότι το έχεις φτηνή ενώ το έχεις ακριβή. Όχι. Η μόνη αρμοδιότητα που έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι να δει αν υπάρχουν εναρμονισμένες τιμές, δηλαδή καρτέλ. Αν σε εννοούνται, ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες ή κάποιες ιδιωτικές εταιρείες και συμφωνούν να έχουν σχεδόν ενιαίες τιμές. Έπιασε λοιπόν τις τράπεζες και βρήκε ότι κάναν καρτέλ σε συγκεκριμένο προϊόν και είχαν κέρδη 100 εκατομμύρια. Πόσο πρόστιμο έβαλε? 40.
Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Έτσι εμπέζεται ο κόσμος. Έτσι εμπέζεται ο κόσμος. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια περίπου 20 μέρες με σκοπό, για να απαντήσω στο γιατί αυτό το ερώτημα που ξεκίνησα, γιατί στις 17, να περάσουμε σε τουλάχιστον 30 πόλεις στην Ελλάδα και να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα εδώ, δηλαδή να μοιραστούν φυλάδια, ενημέρωση στον κόσμο, στις καφετέριες, στα σούπερ μάρκετ, όπου μας υποδεικνύει το τοπικό εργατικό κέντρο ή η τοπική μας ομοσπονδία, να γίνεται σύσκεψη στελεχών και συνέντευξη τύπου, ώστε να γίνει γνωστό ότι το ορόσημό μας είναι 17 Απρίλη και δεν θα σταματήσουμε αν δεν ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν λέμε 17 Απρίλη και σας καλούμε ότι από σήμερα στην Κοζάνη ξεκινάμε μέχρι τις 17 Απρίλη. Δεν αρχίσαμε και τελειώσαμε. Και συνάδελφε πρόεδρε, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλες συσκέψεις και άλλες ενημερώσεις. Υλικό, αν χρειαστείτε να μοιράσετε κι εσείς σαν πρωτοβάθμιες οργανώσεις, θα σας στείλουμε. Και πάμε όλοι μαζί 17 Απρίλη να έχουμε μια πετυχημένη γενική απεργία. Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας εδώ. Ιδιαίτερα τους φίλους δημοσιογράφους για τη δυνατότητα που μας δίνουν να επικοινωνήσουμε τις απόψεις μας. Φίλες και φίλοι δημοσιογράφοι, εάν μου ζητούσατε να περιγράψω με λίγες φράσεις το πώς περνά ο κόσμος της εργασίας, οι φράσεις που θα χρησιμοποιούσα είναι οι ακόλουθες, είναι οι εξής. Ο κόσμος της εργασίας κάθε μέρα δίνει πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου να καταφέρει να τα βγάλει πέρα, προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει. Ο κόσμος της εργασίας κάθε μέρα περνά μαύρες ώρες. Θα πει κάποιος, ακούγοντάς με, πολύ βαριές φράσεις. Πράγματι, ακούγονται βαρύγδουπα αυτά που είπα. Επειδή όμως δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ βαρύγδουπες φράσεις, λέξεις, χωρίς να μπορώ να τις αιτιολογήσω, επιτρέψτε μου, εν ρηπή οφθαλμού, να αιτιολογήσω τις φράσεις που χρησιμοποίησα για να περιγράψω το πώς περνά ο κόσμος εργασίας. Στοιχείο πρώτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 26,3% του πληθυσμού της χώρας μας, δηλαδή 2.722.000 συνάνθρωποι μας, 742.000 νοικοκυριά, ζουν κάτω από το όριο φτώχειας. Στοιχείο δεύτερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, 640.000 εργαζόμενοι, ένα στους τέσσερις δηλαδή, αμείβεται με τα ψίχουλα, γιατί ψίχουλα είναι των 430 ευρώ μεικτά, καθαρά 346. Στοιχείο τρίτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την ανεργία, η ανεργία το μήνα Νοέμβρη έφτασε στο 21,5%. Οι άνεργοι 1.028.000 και από αυτούς επιδοτήθηκαν μονάχα οι 147.000, δηλαδή 1 στους 7, 7 στους 40. Συνεχίζω. Σύμφωνα με μια σειρά δημοσιεύματα, 4 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας χρωστούν στην εφορία. 2 εκατομμύρια από αυτά τα 4 των συνανθρώπων μας κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και ασφαλιστικά μέτρα. Ήδη σε 1.400.000 έχουν επιβληθεί κατασχέσεις και ασφαλιστικά μέτρα. Θυμίζω ότι το 2021 είχαμε 253.000 πληστηριασμούς και το 2022 έφτασαν τους 513.000. Ακόμα για το 23 δεν υπάρχουν, αλλά φανταστείτε, μπορείτε να φανταστείτε που είναι αριθμός. Στοιχείο πέμπτο, για να μην ξεχνάμε και αυτούς, τους πρώην εργαζόμενους, τους απόμαχους της δουλειάς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΙΔΙΚΑ Ήλιος, του ενιαίου συστήματος ελέγχου και πληρωμών συντάξεων δηλαδή, το 40% των συνταξιούχων της χώρας μας, 1.200.000 συνταξιούχοι, παίρνουν τη μικρότερη σύνταξη από όλες τις χώρες ΟΝΕ, κάτω από 700 ευρώ μεικτά, καθαρά 658. Και το 21,7% αυτών των συνταξιούχων, 541.000 δηλαδή, παίρνουν ακόμα πιο μικρή σύνταξη,
κάτω από 500 ευρώ μεικτά, καθαρά 470. Το τελευταίο στοιχείο, έκτο. Σύμφωνα με την έκθεση του είμαι ΓΕΣΕΒΕ, όχι του είναι της ΓΕΣΕΕ, η ΓΕΣΕΒΕ λέει αυτό που θα σας πω. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του είμαι της ΓΕΣΕΒΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 31 του Γενάρη, ο μισθός των εργαζομένων, λένε οι επαγγελματοβιοτέχνες, τελειώνει στις 19 του μήνα. Για τις άλλες 14 δεν υπάρχει. Αγαπητοί δημοσιογράφοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, τα στοιχεία που ανέφερα, τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση, γιατί είναι επίσημα στοιχεία δημόσιων φορέων, δείχνουν και αποκαλύπτουν ότι χωρίς ίχνος υπερβολής και λαϊκισμούς, επαναλαμβάνω, χωρίς ίχνος υπερβολής και λαϊκισμούς, μια σειρά συνάνθρωποι μας, και για να κυριολεκτούμε, εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, πράγματι κάθε μέρα δίνουν πάρα πολύ σκληρό αγώνα προκειμένου να τα βγάλουν πέρα, προκειμένου να επιβιώσουν. Γι' αυτό είπα, περνάνε μαύρες ώρες και κάθε μέρα στάζει το αίμα και το δάκρυ τους. Πώς να μην στάξει όταν ο μισθός τελειώνει στις 19 μέρες και για τις άλλες δεν έχεις να τα βγάλεις πέρα. Αυτό από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς και το λέω με λύπη, ο μόνος που δεν το βλέπει είναι η κυβέρνηση. Προφανώς για την κυβέρνηση, εν της πράγμαση, μου δίνει το δικαίωμα να το πω, προφανώς για την κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, οι εργαζόμενοι είναι περσευούμενοι και αναλώσιμοι. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκες, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν υποχρεώσεις, δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν καρδιά, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν στομάχι που να πονάει. Προφανώς που να πεινάει. Προφανώς για την κυβέρνηση είμαστε άψυχοι αριθμοί πεταγμένοι πάνω σε μια λευκή κόλλα χαρτί. Και από ό,τι φαίνεται απέναντί μας δεν υπάρχει κανένας απολύτως σεβασμός. Και το λέω αυτό και επίσης το αιτιολογώ, γιατί αν μας σέβονταν, για παράδειγμα, δεν θα επέτρεπε να μας κλέβουν τις ώρες της υπεροριακής μας απασχόλησης. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους που κάθεται υπερορία δηλώνει ότι δεν τις πληρώνεται, του τις κλέβουν. Αν υπήρχε σεβασμός απέναντί μας, δεν θα έβαζε η κυβέρνηση με τους κατάπτυστους νόμους του Χατζηδάκη και του Γεωργιάδη σπαστό ωράριο ακόμα και στη μερική απασχόληση. Δεν θα μας μείωναν την αποζημίωση από την υπεροριακή απασχόληση. Δεν θα καταργούσαν το οκτάωρο και θα μας ανάγκαζαν να δουλεύουμε 13 ώρα αντί με την εξέλιξη της τεχνολογίας να έχουμε μείωση των ημερών και των ωρών εργασίας. Δεν θα διέλυαν το ΣΕΠΕ με αποτέλεσμα να μην γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος. Τι είδους έλεγχοι να γίνουν όταν σε ολόκληρους νομούς, όπως για παράδειγμα, θέλω να είμαι συγκεκριμένος, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στη Ζάκυνθο, υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής. Τι να πρωτοπρολάβει να κάνει, ακόμα κι αν οι άνθρωποι εκεί είναι απολύτως συνειδητά και θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι να σου κάνει ένας επιθεωρητής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι είχαμε 179 νεκρούς. Γιατί έχασαν τη ζωή τους, γιατί το έφερε η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα. Δεν έχει ευθύνες η πολιτεία που έχει διαλύσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό και έχει αφήσει ελεύθερους και ανεξέλεγκτους τους εργοδότες στα αφεντικά να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην τηρούν κανένα κανόνα στην υγιεινή και στην ασφάλεια της εργασίας. Και συνεχίζω. Αν μας σέβονταν, δεν θα κρατούσε, δεν θα διέλυε, δεν θα ξύλωνε όλο το εργατικό δίκαιο, δεν θα έφτιαχνε αυτού του είδους τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που μας έχουν κάνει μπαλάκι. Και βεβαίως δεν θα κράταγε τον κατώτατο μισθό στα επίπεδα που είναι σήμερα. Επίπεδα που μόνο ως ψίχουλα μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Ξέρετε που είναι ο κατώτατος μισθός, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, σήμερα? Είναι 29 ευρώ πάνω από εκεί που ήταν πριν από 13 χρόνια, δηλαδή την 1η Ιούλη του 2011. Τότε ήταν 751 και σήμερα έχει πάει στα 780. Και εντωμεταξύ η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια έχει θερήσει, έχει τσακίσει. Είναι ή δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα? Όσο δε για τον μέσο μισθό, εδώ κι αν είναι
να τρίβει κανείς. Οι κυβερνώντες δεν δικαιούνται να το κάνουν γιατί τα ξέρουν πολύ καλά, αλλά σιωπούν τα μάτια του. Ξέρετε που βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός σε σχέση με το παρελθόν? Μείον 419 ευρώ από εκεί που ήταν το 2009. Και αυτό σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Γιατί κάθε τι που λέω μπορώ και να το αποδείξω, γιατί χρησιμοποιώ στοιχεία των επίσημων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, γιατί τότε ήταν ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ο κατώτατος μισθός ήταν 1400, ο μέσος μισθός ήταν το 2009 1451. Και σήμερα έχει πάει, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, στο 1038. Με αυτούς τους μισθούς που έτσι κι αλλιώς βλέπετε τι γίνεται γύρω σας, το ζείτε, το βιώνετε, στα σπίτια σας, στους συγγενείς σας, στους γείτονές σας. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτό που μας θέρισαν λοιπόν είναι το δικαίωμά μας, τη δυνατότητα ως άνθρωποι κι εμείς, γιατί κι εμείς είμαστε άνθρωποι με ψυχή, με καρδιά, με στομάχι, με ανάγκες, να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Και ακριβώς επειδή μας θέρισαν αυτό το δικαίωμα, ξεκινήσαμε ήδη, δεν λέω ξεκινάμε, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και ένα μήνα, να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό αγώνα με σύνθημα «Η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα», για να ξανακερδίσουμε το χαμένο μας αυτό δικαίωμα. Δύο αιτήματα έχουμε, κατά κύριο λόγο, από αυτήν την απεργιακή κινητοποίηση που οργανώνουμε για τις 17 Απρίλη. Το πρώτο, να πάρθουν επιτέλους, και θα πει πολύ περισσότερα, γιατί είναι η Δήμων πάνω σε αυτά και έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα και μας έχει βγάλει και ασπροπρόσωπους όλα αυτά τα χρόνια ο Απόστολος Οραυτόπουλος ως πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Ο πρώτος στόχος μας λοιπόν είναι να πάρθουν επιτέλους, ξαναλέω επιτέλους, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Για οικονομία χρόνου, παρακάμπτω τις προτάσεις που κάνουμε πάνω στο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν πετάμε μία ευχή, μία φράση ως ευχή, κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Θα τις αναφέρει, είμαι σίγουρος, ο Απόστολος. Ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρξει επίσης επιτέλους ουσιαστική αύξηση των μισθών μας. Και εδώ θέλω να κάνω μία απαραίτητη και σημαντική διευκρίνηση. Εμείς, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν ζητάμε από την κυβέρνηση να αυξήσει το μισθό μας, γιατί δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει τους μισθούς μας ή τις αυξήσεις μας. Δεν πληρωνόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα από τον κρατικό κορβανά. Εκείνο το οποίο ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να μας επιστρέψει πίσω το κλεμμένο δικαίωμα από το Φλεβάρι του 2012 που είχαμε, να υπογράφουμε μόνοι μας σε διαπραγμάτευση, σε σύγκρουση, σε συνεννόηση, σε κόντρα, σε μάχη με τους εργοδότες, το τι αύξηση θα πάρουμε. Αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση. Δεν ζητάμε να μας αυξήσει το μισθό, να το πάρει από τόσο, να το πάει τόσο. Να μας δώσει πίσω εκείνο το εργαλείο που είχαμε, τη δυνατότητα που είχαμε, μόνοι μας με τους εργοδότες, να διαπραγματευτούμε το τι αύξηση θα πάρουμε. Δυστυχώς για μία φορά ακόμα η κυβέρνηση κοφεύει. Και ανταυτού τι ετοιμάζεται να κάνει? Για μία φορά ακόμα ετοιμάζεται να δώσει πάλι λίγα ψίχουλα αύξησης στον κατώτατο μισθό. Και από 780 λέει να μας το πάει, ο τι γαλαντόμη, στα 810, 820, άντε 830. Τι λέτε ρε κύριε? Δηλαδή ετοιμάζονται να τον αυξήσουν 20, 30, 40 ευρώ μεικτά. Καθαρά δηλαδή 25 ευρώ. Και από 667 καθαρά να το πάνε στα 692. Και ρωτώ, με αυτά που ζείτε εσείς οι ίδιοι στα σπίτια σας, με τις ανάγκες που έχετε και τις ξέρετε πάρα πολύ καλά, ρωτώ οι συνάνθρωποι μας που είναι άνεργοι, ρωτώ οι 640.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τα ψίχουλα των 346 ευρώ καθαρά, το 21,7 των συνταξιούχων, 541.000 συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη κάτω από 470 ευρώ, πώς θα τα βγάλουν πέρα? Πώς θα τα βγάλουν πέρα? Εδώ
η έγκριτη εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, λέει πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, ότι μονάχα για το νίκη πρέπει ο εργαζόμενος να δώσει το μισό μισθό του και συγκεκριμένα και παραπάνω, 55,9. Ρωτάω λοιπόν, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Ξαναλέω, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται την κυβέρνηση δεν την νοιάζει. Γι' αυτή, ναι, είμαστε ψυχροί αριθμοί, πεταγμένοι πάνω σε μια κόλλα χαρτί. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά δεν μας αξίζει. Να μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε περσευούμενοι, σαν σύγχρονους δούλους και σκλάβους. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα και θα τον πάμε στο τέλος, προκειμένου να κερδίσουμε το δικαίωμά μας, να μπορούμε να ζούμε κι εμείς αξιοπρεπώς. Να πούμε ότι όλοι είμαστε καταναλωτές. Όλοι ζούμε και βιώνουμε καθημερινά αυτά τα οποία μετά από κάθε επίσκεψή μας στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα λιανικής πώλησης, διαπιστώνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ακριβότερα τα προϊόντα από την προηγούμενη επίσκεψή μας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όμοιό του δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξήθηκε στον πόλεμο η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας στα 361 ευρώ και τα μεταφορικά, τα διόδια και όλα αυτά τα οποία έκαναν σύμφωνα με την κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα, στα αγαθά, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Όμως μετά από 2 χρόνια όλα αυτά έχουν επανέλθει οι τιμές σε προπολέμου εποχής. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος, πριν τον πόλεμο η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας ήταν στα 31 ευρώ, τώρα έχει φτάσει στα 27 ευρώ. Δηλαδή πιο κάτω και από την τιμή που είχε πριν τον πόλεμο. Το ίδιο συμβαίνει περίπου και με τα μεταφορικά, με το πετρέλαιο κίνησης ή τη βενζίνη. Όμως αυτό το οποίο δεν το διαπιστώνουμε στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα βλέπουμε εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, όχι τα δικά μας. Τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής, της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και της Eurostat. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι κάθε μήνα αυξάνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στο γενικό δείκτη του πληθωρισμού. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο ήταν στα 3,5 και τον Ιανουάριο στο 3,1. Όμως ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 8,9 και πήγε στο 8,3. Αυτό το 8,3 ήρθε να προσθεθεί στον προηγούμενο στην δείκτη τιμών καταναλωτή που ήταν στο 8,9 του Δεκεμβρίου και ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή έπληξε στο 8,9. Αυτό από τι προήλθε? Προήλθε από τις αυξήσεις, από τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις των τροφίμων από τις πολυεθνικές, ήρθε από τις παράνομες ελληνοποιήσεις που κάθε μέρα μπαίνουν στη χώρα μας. Και γιατί μπαίνουν παράνομα τα προϊόντα, τα τρόφιμα, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι πατάτες, το μέλι, τα όσπρια, γιατί μπαίνουν? Γιατί δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει ούτε ο ΕΦΕ, ο οποίος όφιλε κάθε προϊόν, κάθε τρόφιμο που έμπαινε στη χώρα μας να ελέγχεται. Και ο λόγος του ότι δεν υπάρχει είναι γιατί έχουμε απευθυνθεί πάρα πολλές φορές, όχι από υποχρέωση, οφείλουμε να το κάνουμε για να ξέρουμε τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, εάν έχουν περάσει από έλεγχο. Ο λόγος αυτό το οποίο μας είπανε η ηγεσία, θα έλεγα, του ΕΦΕΤ, είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Τι να κάνουν όλοι και όλοι οι 5 άνθρωποι να ελέγξουν τα σύνορα της χώρας μας ή τα λιμάνια της χώρας μας? Που έρχονται, για παράδειγμα, οι πατάτες από την Τουρκία, στερεά Ελλάδα, στη Χαλκίδα, που δεν υπάρχει ούτε ένας ελεκτής του ΕΦΕΤ στη στερεά Ελλάδα. Ούτε ένας. Έρχονται από την Τουρκία, πηγαίνουν στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και γυρνάνε πίσω ως κυπριακές πατάτες. Για παράδειγμα. Φέτος τα ακτινίδια, τα οποία είμαστε οι δεύτεροι στην παγκόσμια αγορά παραγωγός χώρα ακτινιδίων, έγιναν
παράνομες εισαγωγές ακτινιδίων από το Ιράν και από την Τουρκία, 1.800 τόνοι, οι οποίοι 1.100 πήγανε στην Μπέλα και οι άλλοι 700 τόνοι πήγανε Λάρισα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Από το Ιράν και από την Τουρκία. Και σε εμάς, στα σούπερ μάρκετ, στους πάγκους των λαϊκών αγορών, στα μανάβικα, στα οπροπολία, τα φάγαμε τα ακτινίδια ως ακτινίδια πέλας. Τετραπλασιάστηκαν οι εισαγωγές των μήλων σε σχέση με το 2022. Το 2022 έγιναν εισαγωγές 4.560 τόνοι μήλα και το 2023 ξεπέρασαν τις 14.500. Και αυτά τα μήλα τα τρώμε εμείς ως μήλα ελληνικά. Βαρεθήκαμε όλο το καλοκαίρι, το είδατε, το διαπιστώσατε, σε όλη την Ελλάδα, να τρώμε ντομάτες Πολωνίας, ντομάτες Τουρκίας, ντομάτες Γαλλίας, ντομάτες Αιγύπτου, ντομάτες Ολλανδίας. Παντού, στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα, αυτές αγοράζαμε. Γιατί είχαν, λέει, έλλειψη οι ντομάτες οι δικές μας. Μα είναι αλήθεια. Οι εξαγωγές οι δικές μας, οι ντομάτες ήταν τεράστιες. Καθημερινά υπάρχουν τα δημοπρατήρια τα οποία είναι ως επιτοπλίστων στην Ιερά Πέτρα. Τα οποία καθημερινά υπάρχουν οι τιμές που φεύγουν τα προϊόντα από τα δημοπρατήρια που τα δίνουν οι παραγωγοί και φτάνουν σε εμάς. Να πω μόνο δύο πράγματα. Από τα δημοπρατήρια φεύγουν τα μαρούλια 60 λεπτά το κιλό. Και εμείς αγοράζουμε το μαρούλι 60 λεπτά το τεμάχιο. Τα τρία μαρούλια είναι ένα κιλό, όπως και τα τρία αγκούρια είναι ένα κιλό. Και τα αγκούρια φεύγουν από τα δημοπρατήρια στα 60 λεπτά το κιλό, δηλαδή τα τρία αγκούρια, και εμείς αγοράζουμε 60 λεπτά το τεμάχιο. Για να δείτε ποια είναι η διαφορά από το χωράφι στο ράφι και ποια είναι η εσχροκέρδεια, η οποία υφιστάμεθα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχαμε πάει στον διοικητή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στον κύριο Λιανό, αναγκάστηκε μετά από κόπο δικό μας να προχωρήσει σε χαρτογράφηση 5 προϊόντων. Τα 5 προϊόντα αυτά ήταν το γάλα, ήταν τα απορρυπαντικά, ήταν το βρεφικό γάλα εννοώ, τα απορρυπαντικά και το παστεριωμένο γάλα. Ήτανε το τυρί και τα γιαούρτια και επιδόρπια γιαούρτιου. Δεν πρόλαβε να τα κάνει γιατί τον φύγανε. Πρόλαβε όμως να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, απορρυπαντικά. Τι μας έδειξε η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού? Μας έδειξε ότι ως Έλληνες καταναλωτές αγοράζουμε έως 361% ακριβότερα τα απορρυπαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέω απορρυπαντικά, εννοώ τα επώνυμα απορρυπαντικά, αυτά που όλα βάζουμε όλοι κατά 95% στα νοικοκυριά μας. Για παράδειγμα, ένα απορρυπαντικό των υγρό των 30 μεζούρων στην Γερμανία έχει 8,88 ευρώ, στην Ελλάδα έχει 21,95. Με μία διαφορά. Το ίδιο προϊόν. Το ίδιο. Το ίδιο συγκεκριμένο. Το ίδιο συγκεκριμένο. Επειδή είναι τα μέσα, δεν θέλω να πω το όνομα, όταν κλείσουν οι κάμερες θα πω το όνομά του. Στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός είναι εξαπλάσιος από ότι είναι ο μισθός του Έλληνα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή, πόσο ακόμα φτηνότερο το κάνει το απορρυπαντικό για τον Γερμανό καταναλωτή σε σχέση με το πόσο ακριβό το κάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Επίσης, αυτό το οποίο έδειξε η Επιτροπή, το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι όσον αφορά το βρεφικό γάλα. Όπως γνωρίζετε, όλοι
ή οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε γονείς. Και στη βρεφική ηλικία αυτό το οποίο παίρναμε μετά το μητρικό γάλα, μετά το θυλασμό, ήταν το βρεφικό γάλα από τις εταιρείες αυτές που ήταν και πριν από 20 χρόνια και 30 χρόνια, οι ίδιες εταιρείες είναι και σήμερα. Ούτε έχουν μικρύνει, ούτε έχουν μεγαλώσει. Από αυτές λοιπόν τις ίδιες εταιρείες, τα 800 γραμμάρια σκόνη βρεφικό γάλα, ο Σουηδός και ο Φιλανδός, σε σχέση με τον Έλληνα, το παίρνει πολύ φθηνότερα. Ο Έλληνας το παίρνει έως 213% ακριβότερα από αυτούς. Είχε πει ο Πρωθυπουργός πρόσφατα και το είχε πει και ξανά άλλη μια φορά όταν γιγαντώθηκε η ακρίβεια, ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι πολυεθνικές ότι δεν είμαστε μπανανία. Είμαστε μια χώρα ευνοβούμενη που έχουμε αρχές, που έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς που θα ελέγξουμε τις πολυεθνικές τι είναι αυτό το οποίο κάνουν στις υπόλοιπες χώρες, πόσο πουλάνε τα προϊόντα και πόσο πουλάνε εδώ. Αυτό το είχε πει πριν από περίπου 2 μήνες, 3 μήνες, το επανέλαβε και πριν από 15-20 μέρες. Και εμείς αυτό το οποίο είπαμε προς τον κύριο Πρωθυπουργό είναι ότι πράγματι είμαστε μπανανία. Γιατί αυτό που είπε τότε και διαπιστώθηκε ότι εσχροκερδούσαν αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες στα προϊόντα τα οποία πουλούσαν στην Ελλάδα, επιβλήθηκε πρόστιμο στις 2 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για τα απορριπαντικά από 1 εκατομμύριο στην καθεμία. Και τι είπανε, σε 2 μήνες, εάν τους δίνουμε μία περίοδο προσαρμογής, εάν δεν έχουν μειώσει τις τιμές, τότε θα πάμε και θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο. Μα και εμάς καταναλωτές, σε τι θα μας ωφελήσει το πρόστιμο που θα επιβάλλει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης στις πολυεθνικές εταιρείες. Στην τσέπη μας, σε τι θα μας ωφελήσει. Και για να δούμε, έριξαν τις τιμές αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες που επιβλήθηκε το πρόστιμο. Και τι διαπιστώσαμε στις προσφορές, διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι η μία συσκευασία, η μονή συσκευασία για παράδειγμα είχε 1,05 και η οικονομική συσκευασία, οι τρεις συσκευασίες με μείον 50 λεπτά έκπτωση είχε 3,70. Και λέμε, μα αν κάνουμε μία προπολογισμό 1,05 επί 3 μας γίνει 3,15. Και εσείς μας λέτε την οικονομική συσκευασία 3,70 με έκπτωση 50 λεπτά επιπλέον. Ποια είναι η οικονομική συσκευασία? Οι σοκολάτες 33 γραμμάρια η μία είχε 33 λεπτά. Η οικονομική συσκευασία των τριών είχε 1,08. Μα εάν κάνουμε τον πολυεθνικισμό 3,33 μας κάνει 99 λεπτά. Και μας λέτε την οικονομική συσκευασία με προσφορά 1,08. Τα μακαρόνια, το ίδιο συμβαίνει. Με όλα τα προϊόντα. Τα μαλακτικά, ένα είναι ένα δώρο, 41 και 41 μεζούρες 6 και 98 ή 84 μεζούρες 5 και 78. Και άλλα πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε άνοδο και συνεχίζουν και την άνοδό τους σε σχέση με αυτά τα οποία τα μέτρα που θα ξεκινήσουν από την 1η Μαρτίου και περιμένουμε, ευελπιστούμε, το θέλουμε να μειωθούν οι τιμές. Το 28% του πληθυσμού έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμών των υποχρεώσεων. Των υποχρεώσεων που αναφέρομαι σε δάνεια, καταναλωτικά ή στεγαστικά ή τίποτα. Και κλείνοντας να πω ότι η ποσοστιαία αύξηση των τιμών την τριετία 2023, το 87,4% έχουν αυξηθεί στην τριετία αυτή τα λίπη και τα έλαια, το 35,2% έχουν αυξηθεί τα λαχανικά, 33,8% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 31,2% τα κρέατα και 25,3% το ψωμί και τα δημητριακά. Διεκδικούμε να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις στην ΓΕΣΕΕ για να μπορεί να υπογράφει η ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες και διεκδικούμε την αύξηση των μισθών και την μείωση της ακρίβειας. Σημαντικά πράγματα που αφορούν όλη την κοινωνία και αφορούν όλους εμάς.